Σοβαρές αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του Επιμελητηρίου Μαγνησίας άφησε σήμερα το μέλος της διοίκησης από την πλευρά της μειοψηφίας Δημήτρης Κολυνδρίνης με αφορμή αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με την αγορά μεριδίων ύψους 200.000 ευρώ από τον πιστωτικό συνεταιρισμό της Μαγνησιακής Πίστης, την καταβολή αμοιβής σε ένα από τα τρία μέλη της Επιτροπής που εξέδωσε το πόρισμα για τη διαχειριστική περίοδο 2009-2010, για την καταβολή ποσού 5.000 ευρώ στην Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, της οποίας ηγείται ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευστάθιος Πλαστάρας, και τέλος για την απευθείας ανάθεση έργου ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Κατηγορούσαν το Επιμελητήριο ότι λειτουργεί σαν μαγαζάκι, αλλά τελικά σήμερα το Επιμελητήριο μάλλον δεν λειτουργεί καθόλου. Στην ουσία, κάναμε από τον Νοέμβρη μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ένα διοικητικό συμβούλιο με θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Επιμελητηρίου. Τα υπόλοιπα συμβούλια ήταν για θέματα του τι έκανε η προηγούμενη διοίκηση. Και ήρθαν για απόφαση κάποια θέματα τα οποία ούτε στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων υπήρχαν και αποφάσεις πάρθηκαν με έναν τρόπο τουλάχιστον που θύμιζε λαϊκή αγορά. Είναι εποχές δύσκολες, το Επιμελητήριο δεν είναι ένα κάτι το οποίο μοιράζει χρήματα. Όλα αυτά πρέπει να παίρνονται μετά από εισηγήσεις, πρέπει να παίρνονται με υπευθυνότητα και πρέπει κάποια στιγμή το Επιμελητήριο να αποκτήσει το κύρος που το αρμόζει. Ο κ. Κολυνδρίνης επέκρινε την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου για τον τρόπο άσκησης διοίκησης, ενώ άφησε σαφείς αιχμές για ζητήματα διαφάνειας καθώς και για το πώς γίνεται η διαχείριση των χρημάτων του φορέα. Σε όλο το διάστημα αυτό, το πρώτο συμβούλιο που έγινε με θέματα λειτουργικά του Επιμελητηρίου ήταν το συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας. Το Επιμελητήριο πρέπει τουλάχιστον να συνεδριάζει, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα, να συζητούνται τα θέματα, να υπάρχουν εισηγήσεις. Να μπορούμε να ενημερωνόμαστε από πιο πριν για να μπορούμε να έχουμε και τεκμηριωμένες θέσεις εκεί μέσα. Είναι ένας θεσμός σοβαρός, σοβαρότερος για κάθε νομό και πιστεύω έτσι πρέπει να τον λειτουργήσουμε όλοι.